αποκλειστικά ή όχι. Εδώ δεν ξέρω. Μπορεί να διαφωνήσει. Στάση, είναι περίεργη. Στέλνει ένα. Όχι, εγώ μπορώ να την κατανοήσω τη στάση. Ναι, αλλά δεν την κατανοήσει ο Πάνος Καμένος. Ούτε ο Πάνος. Μήπως... Ούτε ο Πάνος. Με το στέλνει τώρα. Γιώργο, με τον... Έχουμε πολιτική συμφωνία από εδώ και 5 χρόνια από τις ευρωεκλογές. Τότε μου φαίνεται είχα έρθει σε σένα στις ευρωεκλογές. Ναι, μου φαίνεται. Είχες. Και έχουμε πολιτική συμφωνία η οποία αφήνει εκατέρωθεν τα δύο μέρη και εμένα και τον Σανέλ ελευθέρως να αποφασίζουν κατά περίπτωση. Κατά περίπτωση. Κατά... Καθέκαστον. Άρα λοιπόν την είδηση την έχουμε ότι έστω και αν γίνει πρόταση Μομφής για τη συμφωνία του. Ναι, προφανώς, μη συζητάμε τώρα. Ο κύριος Ζουράρης υποστήριξε την κυβέρνηση. Περίμενες να την καταψηφίσει προερχόμενη από τον Μητσοτάκη, πολλό δε μάλλον σε μια πρόταση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν στην αντιπολίτευση και όσοι αντιδρούν τέλος πάντων στον πολιτικό κόσμο, δεν μιλάω για τον κόσμο τώρα τον απλό. Αν θέλουν τη συμφωνία των Πρεσπών ή αν δεν θέλουν τη συμφωνία των Πρεσπών ή αν θέλουν να πέσει κυβέρνηση. Για μένα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εδώ έχω την αίσθηση. Ναι, δεν θέλει όμως τη συμφωνία. Πρόσεξε. Όχι, έχω την αίσθηση ότι μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης δεν έχει πρόβλημα με τη συμφωνία των Πρεσπών. Έχει πρόβλημα με την κυβέρνηση. Ναι, θέλει να πέσει η κυβέρνηση. Μα είχε πρόβλημα. Εργαλειοποιεί δηλαδή ένα εθνικό θέμα. Πρόσεξε όμως, τι γίνεται. Για ίδιον όφελος. Αυτό ο κόσμος. Αυτό το έχει περιγράψει εξαίρεσα ο κ. Ζουράρης στο γελάς Ελλάς αποφράς. Αυτό. Είναι ένα από τα μεγάλα ελαττώματα της φυλής. Για ίδιον όφελος, οι πολιτικές μέρος των πολιτικών ελίτ να εργαλειοποιούν τα εθνικά θέματα και να τα χρησιμοποιούν κατά το δοκούν. Μάλιστα. Αυτό όμως, πρόσεξε να δεις, ναι. Εγώ έχω τοποθετηθεί υπέρ της συμφωνίας και διαφωνώ εδώ με τον κύριο Ζουράρη για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Όχι γιατί είμαι από αυτούς ως Θεσσαλονικός και ΠΑΟΚτσής, από αυτούς που λέμε αχ, τι ωραία, δώσαμε το όνομα Μακεδονία. Δεν μ' αρέσει και με πειράζει πάρα πολύ. Αλλά θεωρώ ότι αυτή την τεράστια το όνομα το εκχωρήσαμε. Εδώ και 20 χρόνια χάσαμε την ευκαιρία. Μάλιστα, όταν οι κυβερνήσεις που σήμερα αντιδρούν στην δεκαετία του 2000 του μεγάλου, του ωραίου και του αληθινού, παίρνανε τις μίζες να περνάνε σαν τα F-16 και αφήναν τον Γκρούευσκι να βαφτίζει Μακεδονία όλες τις πλατείες και να σηκώνει αγάλματα και δεν λέγανε κουβέντα τότε. Κοίτα πως σε κοιτάει ο Μπογδάνος. Κώστα. Σήμερα όλοι αυτοί. Κώστα. Και λέω λοιπόν εγώ, και τελειώνω με αυτό, ότι. Είμαι υπέρ τώρα της συμφωνίας, διότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος και ο μεγάλος κίνδυνος, δύο κίνδυνοι. Ο ένας είναι ο απομονωτισμός της χώρας και ο άλλος είναι να κλειδώσει το όνομα Μακεδονία πλέον. Μία απάντηση. Εις το Δίνεκες. 2008. Δύο λέξεις, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Πιέσεις ασκούνταν σε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις. Σωστό είναι αυτό. Βουκουρέστη 2008. Σωστό είναι αυτό. Και ναι, δεν θα το περιμένεις από μένα. Υπάρχει. Και μία υποψία υποκρισίας στη στάση της αντιπολίτευσης. Είναι σαφές. Εδώ πέρα όμως το ζήτημα. Μέρος της αντιπολίτευσης. Ναι, σε μέρος της αντιπολίτευσης. Εδώ όμως το ζήτημα είναι το πρακτέον. Είναι το προκείμενο. Πώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι περίμενα εγώ από τον Αλέξη Τσίπρα. Περίμενα να βρει έναν τρόπο να κοροϊδέψει, αν θέλεις, τους. Σκοπιανούς. Όχι, τους Αμερικανούς. Να το όπως μαγείρεψε με αριστοτεχνικό τρόπο. Με αριστοτεχνικό τρόπο. Εάν ήταν στην εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα τους πονήρευε ο Μητσοτάκης ή θα έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο Μητσοτάκης δεν θα προχωρούσε στην σύναψη αυτής της συμφωνίας. Τελεία και παύλα. Γιατί ακόμα και ο ίδιος να το σκεπτόταν ότι ίσως να ήταν το ωφέλιμο για τη χώρα. Αυτή ήταν απόφαση. Αυτή ήταν απόφαση δεν θα πριν τον άφηνε η Νέα Δημοκρατία. Όχι. Ο κύριος Σαμαράς δεν θα τον άφηνε. Μα ο κύριος Σαμαράς είναι μέρος της Νέας Δημοκρατίας. Και επειδή πολλοί λένε ότι είναι η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, η Νέα Δημοκρατία είναι ό,τι ψηφίζουν οι ψηφοφόροι της. Αν ψηφίσουν Γιώργο, θα είναι Γιώργος. Θέλω να γυρίσω στον κύριο Ζουράρη, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο και θα πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε γιατί πρέπει να πάει και στη Βουλή. Εκείνο το οποίο δεν μπορεί να καταλάβει όμως ο κόσμος. Εσείς έχετε τις απόψεις. Όλος ο κόσμος. Όχι. Μην χρησιμοποιείς αόριστο. Όχι, όλος ο κόσμος. Αυτός ο οποίος διαφωνεί. Με μένα. Όχι. Με τη συμφωνία των Πρεσπών. Και όπου είναι μεγάλο το ποσοστό. Βεβαίως μεγάλο. Και είναι και μέσα στις τάξεις των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο κόσμος που διαφωνεί με τη συμφωνία των Πρεσπών είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού και η παμψηφία του μακεδονικού. Δεν τον ενδιαφέρει λοιπόν οι ιδεολογικές καταβολές του Ζουράρη. Εάν η γιαγιά του, αυτό που είπε προηγουμένως, θα σηκωθεί από τον τάφο. Με ενδιαφέρει ότι ο Ζουράρης έχει μία ψήφο.
Και ο Ζουράρης, ο οποίος έχει την ίδια άποψη με μένα, που με το 65-70%, λέει τώρα με μηνύματα που μου έρχονται, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ενεργεί, όχι έτσι όπως εγώ θα ήθελα, όπως εγώ και ο Ζουράρης θα θέλαμε. Γιατί είμαστε, λέει, από την αποδόπλευρα. Εγώ και ο Ζουράρης είμαστε μαζί. Διαφωνούμε τη συμφωνία. Και έχει δίκιο τώρα. Όχι. Δεν μπορώ, λέει, να τον καταλάβω. Αυτός το λέει δεξιός. Δεξιός είναι. Τους έχω γεννήσει, καλέ μου. Έχω έναν αιώνα, εγώ περίπου προσωπικά, στον πολιτικό βίο αυτής της χώρας. Μαζί με την οικογένεια μου έχουν δύο αιώνες. Λοιπόν, τα έχουμε φάει όλα. Ξέρω πολύ, τους έχω γεννήσει. Λοιπόν, είναι δεξιός και γι' αυτό που είναι δεξιός, το είπε και ο μικρός εδώ υπέροχος, ότι λίγο υποκρισία. Ψηφίζεις Μπογδάνο, βλέπω. Ε? Καλή, αυτός είναι ταλαντούχος, μεγάλο ταλέντο είναι. Αλλά. Αλλά δεξιός. Όχι, δεν πειράζει αυτό που είναι δεξιός. Έχει μερικές φορές στις λογικές του αλληλοχίες έχει μικρά αλματάκια. Αλλά είναι καλός. Είναι εκρηκτικός όμως. Είναι πολύ καλός. Βελτιώνομαι που έχει πει και ο Λαζόπουλος. Που με έφτασες να τσιτάρω Λαζόπουλο. Θα σας εγκαταλείψουμε. Ναι, να φύγουμε, ναι. Πάρη, για πες μου.